Μάλιστα, παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Έδεσας, τον κύριο Δημήτρη Γιάννο, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την όλη κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πείτε μας, σας παρακαλώ, πώς φτάσαμε ως εδώ, δηλαδή την χρήση των νερών την είχε ο Δήμος. Γιατί να προωθηθεί η ιδιωτικοποίησή τους? Όχι. Θα πρέπει να σας διορθώσω ότι η χρήση των νερών την είχε η ΔΕΗ, δεν την είχε ο Δήμος. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε συνεργασία. Μάλιστα. Θα μου πείτε και η ΔΕΗ εν μέρει είναι και αυτός ένας ιδιωτικός φορέας. Και αυτό θέλει να περάσει τώρα, και αυτό θέλει να περάσει τώρα σε άλλο ιδιώτη μετά τη ΔΕΗ. Αυτό ακριβώς, αν πουληθούν τα εργοστάσια. Καταλαβαίνετε ότι κάποιος που θα αγοράσει τα εργοστάσια δεν τα παίρνει για να τα έχει κάδρο και για αισθητικούς λόγους. Έτσι θα τα χρησιμοποιήσει για να παράγει ενέργεια, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Και για να παράξει ενέργεια θα χρησιμοποιήσει τα νερά, γιατί είναι υδροηλεκτρικά τα εργοστάσια μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια τέτοια ενέργεια χωρίς τη συνένεση του Δήμου ή χωρίς τη συνεννόηση, την νουθεσία θέλετε και την δυνατότητα του Δήμου να μπορεί να χρησιμοποιεί τα νερά για ιδίους λόγους, γιατί εμείς τονίζουμε ότι τα νερά αυτά δεν είναι μόνο νερά τα οποία πηγαίνουν στο καταράκι και έχουμε μέσα από αυτά τα νερά το τουριστικό προϊόν, αλλά αρθεύουν και συγχρόνως προστατεύουν την πόλη από πλημμύρες. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η διέλευση των νερών μέσα από την πόλη, αφού χρησιμοποιούνται και για να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Το όφελος του Δήμου, αν το αναλάβει ο Δήμος αυτή τη διαχείριση, ποιο θα είναι? Μα το γεγονός ότι θα διαχειρίζεται το νερό χρησιμοποιώντας το, αν θέλετε, και για αυτούς τους τρεις λόγους που προανέφερα, αλλά με μια σωστή χρήση. Δεν θα χρειάζεται να περνάει μέσα από τον ιδιώτη να του ζητάει να ζητάει το νερό από τον ιδιώτη, από τη στιγμή που τα νερά αυτά ανήκουν στον κόσμο της Έδεσας, στην Έδεσα, στην πόλη της Έδεσας. Καταλαβαίνετε. Οπότε περιμένουμε την απάντηση και του Υφυπουργού, στον οποίο στείλατε εσείς την επιστολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Εγώ πρέπει να σας πω ότι πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, είχα κατέβει και είχα δει τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Παπαγεωργίου, από τον οποίο ζήτησα, αν θέλετε, διευκρινήσεις και κυρίως την διαβεβαίωση ότι δεν θα αγγιχτούν, δεν θα πειραχτούν τα νερά της πόλης της Έδεσας, του Εδεσαίου ποταμού, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας να έχουμε τη διαχείριση των υδάτων όπως θέλει η πόλη, όπως δηλαδή δικαιούται να τα έχει η πόλη. Ο κύριος Παπαγεωργίου με παρέμβασε σε ένα άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εκεί θα διευκρινιστεί πώς θα διαχειρίζουν τα νερά. Μέχρι σήμερα, και αφού ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, δεν έχουμε στα χέρια μας κάτι τέτοιο, κάτι διευκρινιστικό ως προς τη χρήση των υδάτων. Γιατί είμαστε από τις λίγες πόλεις, αν θέλετε, που έχουμε αυτό το προνόμιο, να έχουμε νερό μέσα στην πόλη μας και να χρησιμοποιείται και για ηλεκτρικό ρεύμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανησυχούμε και η ανησυχία μας είναι τεράστια. Γιατί ενώ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, εμείς δεν έχουμε καμιά διευκρίνηση στο τι θα γίνει με τα νερά της πόλης μας. Εμείς ανησυχούμε, ας μας απαντήσει ο Υπουργός λοιπόν πώς μας έχει σαν πόλη, πώς έχει διασφαλίσει τη χρήση των υδάτων και μετά θα δούμε. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, πρέπει να εμείς να παρέμβουμε και πρέπει να ζητήσουμε αυτοδίκαια, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσουμε τα νερά της πόλης, τα νερά τα οποία ανήκουν στην πόλη. Μάλιστα. Είναι απολύτως αντιληπτό αυτό, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε το θέμα από κοντά. Μόλις υπάρξουν εξελίξεις, εμείς είμαστε εδώ να τις αναδείξουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πρέπει να σας διευκρινίσω ότι τα νερά είναι όλης της πόλης. Η Έδεσα είναι μια πόλη υποτέμουσα των νομοπέλας και πρέπει να ενδιαφερθούν και οι ίδιοι οι βουλευτές για αυτό που είναι και δικό τους. Έτσι. Δεν είναι μόνο των συμπολιτών μου, δεν είναι μόνο του Δημάρχου. Είναι όλων των βουλευτών οι οποίοι θέλουν να λέγονται βουλευτές νομοπέλας και υποτίθεται ότι θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα της πόλης, μιας πόλης η οποία ανήκει στον νομό τους και την οποία έχουν εκλεγεί. Έτσι δεν είναι ένα θέμα μόνο του Δημάρχου, είναι μιας ολόκληρης πολιτικής ηγεσίας η οποία πρέπει πραγματικά να δει το θέμα σοβαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Εμείς ευχαριστούμε θερμά.